Έντονη ήταν η προκλητικότητα τουρκικών πλοίων την ώρα της μεγάλης επιχείρησης που είχε στηθεί ανοιχτά της Κρήτης για τη διάσωση μεταναστών. Όπως διαπιστώνεται από τη σχετική ενημέρωση του λιμενικού σώματος, προχθές στις 11 το βράδυ, δύο τουρκικές φρεγάτες προσέγγισαν την περιοχή όπου είχε γίνει το ναυάγιο, ζητώντας από παραπλέοντα σκάφη να αλλάξουν συχνότητα προκειμένου να ακούν τις δικές τους εντολές ώστε να ηγηθούν εκείνη τη διάσωση των μεταναστών. Ωστόσο, τα εμπορικά πλοία αγνόησαν τις κλήσεις των τουρκικών φρεγατών και ακολούθησαν τις οδηγίες του ΕΚΣΔΕΔ. Η επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών είχε επιτυχία καθώς περισυνελέχθηκαν συνολικά 37 μετανάστες, με τους 5 να μεταφέρονται με Σούπερ Πούμα στην Κάρπαθο και τους 32 να οδηγούνται στην Ιερά Πέτρα, όπου και φιλοξενούνται προσωρινά στο κλειστό γυμναστήριο της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι πέθαναν και αρκετοί ακόμη αγνοούνται. Έχουν προστρέξει όλοι οι εθελοντικές ομάδες, είναι κοντά μας. Η Εκκλησία, η Μητρόπολη είναι κοντά μας. Για να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ναυάγησαν, φαίνονται καλά στην υγεία τους. Το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε η διαδικασία rapid test σε όλα τα άτομα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο μικρό κλειστό γυμναστήριο της Ιερά Πέτρας, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο. Τριάντες στο νοσοκομείο έχουν κάποιες εκδορές, μικρές εκδορές και ηλιακά εγκάβματα. Όλα τα rapid test ήταν αρνητικά.